Ελάτε πίσω, θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία του στο στούντιο της εκπομπής την κυρία Ελένη Παπαδάκη, τη Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής του Παγνή και καθηγήτρια ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κυρία Παπαδάκη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω πολύ και για τη συνεννόηση όλες αυτές τις μέρες μέχρι να προκύψει τελικά η τηλεοπτική μας συζήτηση, την κυρία Χρυσούλα Αντωνιανάκη, την πρόεδρο του Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το λέμφωμα. Θα πραγματοποιήσετε και μια σχετική ομιλία τις επόμενες ώρες. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο για το λέμφωμα, μια, όπως τη χαρακτηρίζουν πολλοί, μια ύπουλη μορφή καρκίνου, η οποία χρήζει πρόληψης, χρήζει ενημέρωσης. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδάκη? Ακριβώς, ναι, όπως το λέτε. Είναι λοιπόν μια αιματολογική κακοήθεια, ας μην πούμε είναι τη λέξη καρκίνο. Αυτό θα αναρωτιέται ο κόσμος. Ναι, είναι λοιπόν μια συχνή αιματολογική κακοήθεια, η οποία ξεκινάει από τα κύτταρα, εκείνα τα οποία φυσιολογικά είναι τα κύτταρα που βοηθούν το νοσολογικό μας σύστημα. Ενώ δηλαδή υπό φυσιολογικές συνθήκες τα κύτταρα αυτά γεννιούνται για να παράγουν τα αντισώματά μας και να σκοτώνουν κύτταρα τα οποία έχουν προσβληθεί από ιό ή από καρκινικά κύτταρα, αυτά τα κύτταρα τα παγώνουν, όπως λέμε, ακριβώς. Έτσι. Αντί λοιπόν να κάνουν τις φυσιολογικές λειτουργίες τους, που είναι υποβοήθηση του αμυντικού συστήματος και επιβίωση επομένως του ανθρώπου και η βοήθεια στον άνθρωπο να μάχεται τα διάφορα μικρόβια που μας περιβάλλουν, αντί να κάνουν αυτό, παγώνουν ξαφνικά για διάφορους λόγους που ξέρουμε και δεν ξέρουμε, παγώνουν σε κάποιο στάδιο της ανάπτυξής τους και αντί να εξελίσσεται φυσιολογικά η ανάπτυξή τους, παγώνουν και αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται αυτά τα παθολογικά πλέον κύτταρα, τα οποία γεμίζουν το νοσολογικό μας σύστημα. Που ποιο είναι το νοσολογικό μας σύστημα? Πρακτικά είναι οι λεμφαδένες μας, ο μυελός των οστών. Γεμίζουν λοιπόν τα λεμφικά όργανα. Και έτσι η πιο συνηθισμένη εκδήλωση είναι είτε μια παθολογική γενική αίματος που ο άνθρωπος θα κάνει τυχαία, ή το πιο συνηθισμένο είναι να ψηλαφίσει ένας άνθρωπος μόνος του κάποια διόγκωση στο σώμα του, να πιάσει ένα λεμφαδένα. Μάλιστα. Σε οποιαδήποτε περιοχή, στο τράχυλο, στη μασχάλη. Εμένα, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, με σόκαρε το γεγονός, διαβάζοντας και εξερευνώντας λίγο στο διαδίκτυο, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες νέες διαγνώσεις του λεμφώματος Hodgkin. Φαντάζομαι θα είναι μια κατηγορία στο κομμάτι των λεμφωμάτων. Και περισσότεροι, και πλήττονται περίπου 5,3 ανά 100.000 ανθρώπους. Είναι στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι το 2016, ήταν τα πιο πρόσφατα που κατάφερα να δω, και φαντάζομαι στέλνει ένα μήνυμα για το κομμάτι της πρόληψης, ένα κομμάτι πρόληψης και ενημέρωσης το οποίο βοηθάει με τη μεριά του και ο Σύλλογος Όμιλος Αγκαλιάζω. Και θέλω να πάω και λίγο στην κυρία Αντωνογιαννάκη. Έτσι δεν είναι, ναι, κυρία Αντωνογιαννάκη? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν εμείς ξεκινήσαμε πριν 13 χρόνια, το μότο ήταν η πρόληψη. Η πρόληψη, η πρόληψη. Σκεφτείτε ότι δεν θέλανε να παίρνουν ούτε καν το βιβλιαράκι το κάθε, που είχε να κάνει με ένα συγκεκριμένο καρκίνο, μελάνουμ κλπ. Δεν είχα φανταστεί ότι για το λέμφωμα, δηλαδή μπορώ να πω ότι δεν το είχα και ακούσει. Υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι, όπως είπε η κυρία Παπαδάκη, αν το εντοπίσατε, τυχαία το ανακάλυψαν από μια αιματολογική εξέταση. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα? Και στην πορεία, με τις ομιλίες, ας είναι καλά η κυρία Παπαδάκη, τα νοσοκομεία μας, οι γιατροί μας, που δέχονται, και φυσικά και εσείς που τα προβάλλετε τα θέματα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε τον κόσμο ακόμα και για τα πιο απλά. Εδώ λέμε για μια απλή εξέταση. Ακριβώς. Κυρία Παπαδάκη, και ο άλλος μαθαίνει τελικά ότι πάσχει από μια μορφή καρκίνου την οποία δεν γνώριζε μέχρι πρώτην. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Τελικά, ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα, μιας και μιλάμε για λέμφωμα, τα συμπτώματα τα οποία θα μπορούσαν να ανησυχήσουν και να σηκώσουν λίγο από τον καναπέ, όπως λέμε, έναν ο οποίος ενδεχομένως να έρθει αντιμέτωπος με αυτή την... Κοιτάξτε, το πιο συνηθισμένο, όπως είπα πριν, είναι η διόγκωση ενός λεμφαδένα. Ο ασθενής κάνει μπάνιο και ψηλαφά κάτι στο λαιμό του, στις μασχάλες, ένα λεμφαδένα λοιπόν, οι οποίοι μάλιστα χαρακτηριστικά δεν πονάνε. Είναι, όπως λέμε, ανώδυνη διόγκωση των λεμφαδένων. Αυτό είναι και το πιο συχνό σύμπτωμα. Τώρα, μπορεί να συνοδεύεται αυτό ή όχι από πιο συστηματικά συμπτώματα, δηλαδή να έχει πυρετό, κόπωση, ανεξήγητη απώλεια βάρους,
υδρότες έντονους. Είχα ή δυσκολία στην αναπνοή, διαβάζοντα σε κάποιες σημειώσεις μου. Αυτό είναι μια πιο ειδική εκδήλωση. Αν έχει προσβολή, για παράδειγμα, ο πνεύμονας ή αν υπάρχουν λεμφαδένες κοντά στο πνεύμονα, μπορεί επομένως ανάλογα με το όργανο που προσβάλλεται περισσότερο να υπάρχουν και πιο ειδικά συμπτώματα. Όμως το πιο συχνό είναι η λεμφαδενοπάθεια που ψηλαφά συνήθως μόνος του ο άρρωστος και τα συμπτώματα που είπαμε πριν, πυρετός ανεξήγητος, απώλεια βάρους ανεξήγητη, όχι δηλαδή μετά από δίαιτα, έντονη υδρότηση, κόπος και καμιά φορά και οκνισμός, η φαγούρα. Είναι ένα από τα συμπτώματα που συνοδεύουν μία από τις μορφές λεμφώματος που είναι η νόσος Χότσκιν, όπως είπατε πριν. Επομένως, αυτές είναι οι πιο τυπικές εκδηλώσεις. Πάντως, αυτό που είπατε πριν, εμείς δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη καρκίνος, γιατί τα λεμφώματα είναι κάτι διαφορετικό από το καρκίνο. Δηλαδή, σε αντίθεση με ένα καρκίνο που όταν μπορεί να ξεκινάει από μία θέση και όταν τον βρει σε μία άλλη θέση, σημαίνει πολλά για την πρόγνωση. Αυτό δεν είναι το ίδιο και στα λεμφώματα, γιατί τα λεμφώματα, επειδή είναι νοσήματα του αίματος και το αίμα κυκλοφορεί, είναι πολύ συνηθισμένο όταν τα ανακαλύπτεις ήδη να είναι σε όλο το σώμα, χωρίς αυτό κατά ανάγκη να επηρεάζει και την πρόγνωση. Όπως επίσης, το άλλο περίεργο, οι ασθενείς μας το ξέρουν, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό, δεν σημαίνει όπως ένα καρκίνο όταν τον βρεις πρέπει να τον θεραπεύσεις με κάποιο τρόπο, ακριβώς για να προλάβεις μεταστάσεις. Υπάρχουν λεμφώματα τα οποία μπορεί να τα διαγνώσεις και απλά να τα παρακολουθείς όλη τη ζωή του ανθρώπου χωρίς ποτέ να χρειαστεί να κάνεις θεραπεία. Άρα είναι μια άλλη κατηγορία νοσημάτων. Θα πάμε και στο κομμάτι της θεραπείας, γιατί νομίζω μας φαίνεται και αισιόδοξα νέα για όσους ζουν τελικά με το λέμφωμα. Θέλω να πάω λίγο να δείξουμε την αφίσα σχετικά με την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η, 12 του, κυρία Αντωνογιαννάκη, στην αίθουσα Ανδρόγιο του Δήμου Ηρακλείου. Στην οποία βεβαίως είναι ανοιχτή η εκδήλωση, η ομιλία για όλο τον κόσμο. Και θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να ενημερωθεί, να ενημερώσει τους δικούς του, γιατί σήμερα. Αυτό είναι ο τρόπος όταν έχουμε μία καθηγήτρια ιατρικής, διευθύντρια αιματολογικής κλινικής που αφιερώνει χρόνο από τον προσωπικό της χρόνο για να ενημερώσει το κοινό, είναι αμαρτία να πάει αυτό χαμένο. Δηλαδή είναι μια μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν για το τι είναι λέμφωμα, πώς προλαμβάνεται ίσως, πώς αντιμετωπίζεται και για τα καινούργια μέτρα θεραπείας. Μου δώσατε την καλύτερη πάσα. Ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ, ναι. Γιατί δεν έχω θέλετε να δείτε κάτι ακόμα. Εγώ ευαισθητοποιήθηκα για το λέμφωμα όταν ένα δικό μας πολύ καλό μέλος και εθελόντρια μου είπε, είμαι ασυγχώρητη, είχα κόπωση, ίδρωνα, είχα χάσει βάρος, έχω 2 γιατρούς στην οικογένεια, αδελφό και γαμπρό, και δεν άνοιξα το στόμα μου για 2 χρόνια να πω τίποτα. Μέχρι που αναγκάστηκα να πάω στην κυρία Παπαδάκη και η συνέχεια είναι δική της. Κυρία Παπαδάκη, 7 χρόνια τώρα. 7 χρόνια τώρα, ναι. Λοιπόν, κυρία Παπαδάκη, θέλω έτσι πριν κλείσουμε να πούμε για το κομμάτι της θεραπείας. Νομίζω είναι το βαρισίματο κομμάτι της υπόθεσης και της ομιλίας που θα διαδραματιστεί την 5η στην αίθουσα Ανδρόγειο. Υπάρχουν εξελίξεις. Μπορεί ένας ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος ή έχει έρθει αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με το λέμφωμα να αισιοδοξεί. Μπορεί. Ναι. Υπάρχουν απίστευτα καλές εξελίξεις στο τομέα των λεμφωμάτων, όπως και σε άλλες αιματολογικές κακοήθειες, όπως έχουμε πει και άλλη φορά. Αλλά ειδικά στο τομέα των λεμφωμάτων αλλάζει κάθε μέρα το τοπίο. Και έχουμε πολύ ειδικές θεραπείες πλέον, όπως επίσης και εξειδικευμένες θεραπείες. Δηλαδή, δεν δίνω την ίδια θεραπεία σε όλους τους ασθενείς που έχουν τον ίδιο τύπο λεμφώματος, αλλά μπορεί ανάλογα με ειδικές βλάβες που μπορούμε να τις βρούμε στο εργαστήριο, στο πλαίσιο αυτού που λέμε ιατρική ακριβίας, να βρει λοιπόν κανείς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το λέμφωμα στο συγκεκριμένο άνθρωπο και να δώσει πιο ειδικές θεραπείες που εμείς σαν χώρα έχουμε το πλεονέκτημα, το οποίο εντάξει αποκτήθηκε βέβαια αυτή η δύναμη στην Ελλάδα, να έχουμε πρόσβαση πολύ νωρίς σε οτιδήποτε καινούριο εγκρίνεται στο κόσμο, δηλαδή από τη στιγμή που εγκρίνεται στην Αμερική ή από τη στιγμή που εγκρίνεται κεντρικά στην Ευρώπη, να είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα. Και έχουμε σημαντικές θεραπείες εξατομικευμένες που δεν είναι πλέον χημειοθεραπείες, αλλά ανοσοθεραπείες. Δηλαδή,
Το και ότι μάλλον αποξενώνεται λίγο η θεραπεία από το βέβαια κομμάτι της χημειοθεραπείας. Ακριβώς. Με όποιες συνέπειες έχει αυτό και τα παλαιότερα. Ακριβώς. Και αυτό που προσπαθούμε σήμερα να κάνουμε είτε να δράσεις πολύ στοχευμένα με φάρμακα τα οποία δεν έχουν μεγάλες παρενέργειες για να σταματήσει το πολλαπλασιασμό των κυττάρων χωρίς να είναι χημειοθεραπευτικά ή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο μαγευτικό, άλλωστε πέρυσι το βραβείο Νόμπελ δόθηκε στους ανθρώπους εκείνους που περιέγραψαν κάποια φάρμακα που διεγείρουν το νοσολογικό σύστημα και αυτά είναι πλέον διαθέσιμα για τη θεραπεία των ανθρώπων με λέμφωμα. Τι κάνουμε, διεγείρουμε το ίδιο το νοσολογικό σύστημα να σκοτώνει τα παθολογικά κύτταρα, το ίδιο το νοσολογικό σύστημα του ανθρώπου, έτσι ώστε λίγο-λίγο να εγκαταλείψουμε σιγά-σιγά και τις μεταμοσχεύσεις ακόμα στο τομέα των λεμφωμάτων. Επομένως είναι... Έχουμε πολλά να πούμε. Πραγματικά ο χρόνος είναι αμήλικτος, αλλά νομίζω περισσότερη αξία πέρα από αυτό το δεκάλεπτο που αφιερώσαμε εμείς θα έχει η εκδήλωση. Επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά την 5η 12 12 για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το λέμφωμα, για ενημέρωση βεβαίως και πρόληψη, στην αίθουσα Ανδρόγειος στις 7 η ώρα. Ομιλήτρια η κυρία Ελένη Παπαδάκη, καθηγήτρια ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως και εσάς, κυρία Αντώνη Γιαννάκη. Ευχαριστώ πολύ και να την πρόεδρο των εθελοντών. Έχω λέμφωμα και συνεχίζω τη ζωή μου.